Γεια σα, τι κάνετε, Άρτζε, εδώ και καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Καρύμων εδώ με την Νότια Χαμφόρε που αλλού στο FIFA 23. Είναι πολύ μεγάλη εβδομάδα αυτή, γιατί γύρισα από τι διακοπέ μου, έχω τελειώσει με την εξαστική μου, έχω ακόμα αρκετέ υποχρεώσει στην κανονική ζωή αυτή έξω από το YouTube, αλλά θα προσπαθήσω να μπω σε μεγάλο έτσι, ρυθμό, να μπούμε στην τελική ευθεία, γιατί είμαστε πολύ κοντά στο να τελειώσει η σεζόν. Ξεκινάμε το σημερινό επεισόδιο με πρόκριση στο FA Cup, καθώ στο Quick Sim νικήσαμε 2-1 τη Leeds United και αυτό σημαίνει ότι περνάμε στον γύρο των ημιτελικών. Παιδιά, ναι, περνάμε στα ημιτελικά. Ε, έχω αποφασίσει ότι θα κάνω λίγο quick sim κάποιε διοργανώσει όπω το FA Cup και το κύπελο. Το κακό με αυτό, παρότι δεν με χαλάει γιατί κερδίζουμε χρόνο και μπορώ να βγάζω πιο μεγάλα, πιο, πιο πολλά μάτσα κάθε βίντεο. Το κακό αυτό είναι ότι πολλέ φορέ έτσι χάνεται λίγο η συγκίνηση του αληθινού παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά, είμαστε στα ημιτελικά του FA Cup. Εννοείται ότι θα προσπαθήσω ιδανικά να παίξω τα ημιτελικά του FA Cup, είτε με play highlights είτε κανονικά και θα δώσουμε μια μάχη για να βρεθούμε στον τελικό αυτή τη σπουδαία διοργάνωση, τη αρχαιότερη ευρωπαϊκή διοργάνωση για δεύτερη φορά σε δύο σεζόν. Στο προηγούμενο επεισόδιο λήξαμε με το μεγάλο παιχνίδι εναντίον τη Γαλατά Σαράι Κωνσταντινούπολη. Όπου σε ένα πολύ σκληρό και δύσκολο μάθημα καταφέραμε να προεπηγηθούμε με 2-0, αλλά η έλλειψη συγκέντρωση, η απόλυτη έλλειψη συγκέντρωση επέτρεψε στη Γαλατά να ισοφαρίσει με δύο γκολ σε Λιγότερο από 5 λεπτά, κυριολεκτικά και τα δύο γκολ μπήκαν σχεδόν στις καθυστερήσει. Τώρα, λοιπόν, η Καλατά Σαράι ταξιδεύει στο City Ground για να αντιμετωπίσει την Νότιχα Μφόρε. Και τα πάντα είναι έτοιμα εδώ πέρα με τον Λιντάμα να κάνει φάουλ στο Χόλιον και ένα είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα αυτό που έχει συμβεί από τον ε, Λιουντιάμα. Ήταν ωραία η σέντρα για το Ρασμού Σκόιλουν. Δεν έκανε καλό κοντρόλο ο Δανό. Και συνέχεια ο Λουδιάμα μου μπήκε άσχημα στη διεκδική τη φάση. Θα βάλω τον Αζάρ να το βαρέσει, τον εμπιστεύομαι περισσότερο. Και έχει μια ευκαιρία εδώ η Νότιχαμ να πάρει σκορ πρόκριση. Αζάρ απέναντι το Μουσλέρα και είναι το 1-0 για την Νότιχαμ Forest. Μάτρεψε σωστά ο Μουσλέρα. Αλλά το πέναλι του Βέλγου ήταν πάρα πολύ καλό και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο χέρι ο Εντέ Ναζάρ ανοίγει το σκορ για λογαριασμό τη νοτιχαμ Forest. Φόρεστ. 1-0 στο City Ground από νωρί. Μοχάμεντ, Μοχάμεν. Πολύ καλό το shoot. Ο Χέντερσον είναι εκεί. Και με πολύ καλό τρόπο απαντάει. Φουέντε. Φουέντε πιέζεται. Είναι με εκείνη που του αρέσει αυτή του Αργεντινού να βγαίνει εκεί στα άκρα και να μαζεύει όλη την άμυνα μαζί του. Και τώρα είναι μόνο στο Φουέντε. Η τρίπλα. Το τσόπ έχει χώρο. Θα πιάσει το σούτ μεγάλο. από τον Φουέντε. Ο Αλφόνσο κάνει το 2-0 τη καστερή του πρώτου μηχρόνου. Σαλούτ. Δεν ξέρω αν. Έκανε επίθεση από τον πανηγυρισμό. Για όσου το ξέρουν, ο πανηγυρισμό αυτό ο στρατιωτικό ήταν πολύ χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του Didier Drogba. Και πέρα από θρύλο τη Τσέλση, ο Ιβοριανό είναι και θρύλο τη ε, Γαλατά Σεράι. Και σκοράροντα απέναντι στην πρώην ομάδα του Drogba, ο Φουέντε έκανε ένα πανηγυρισμό που έχουν δει πολλέ φορέ οι φίλοι τη Γαλατά. Βέβαια, με τη διαφορά ότι συνηθίζουν να τον πανηγυρίζουν. Αυτή τη φορά δεν νομίζω ότι του ε, άρεσε ιδιαίτερα. Ο Χόιλουν θα κάνει το 3-0 εδώ πέρα και με βλέπετε πλέον να έχω ηρεμήσει γιατί έχω βρει ρυθμό. Μ' αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο που παίζουμε δεν νομίζω ότι αγχώνομαι ιδιαίτερα. Για να δούμε αν πάμε και για Τεσάρα. Πάμε και για Τεσάρα. Στο 81. Το ματ αυτό έχει ενδιαφέρον στο πρώτο τημήχρονο. Γιατί μετά στο δεύτερο η γαλατά απλά δεν πάτησε ποτέ. 4-1 με τον Αγωνίγη. Θα δεχτούμε εδώ ένα γκολ. Υπάρχει μια έλλειψη συγκέντρωση. Δύο λεπτά καθυστερήσεων και μπαίνοντα στο δεύτερο σκοράρει η γαλατά. Κρεμάνε τον ε, Χέντρεσον. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Το ματ θα αλήξει. Με τον Μουσλέραν απογοητευμένο. Ξεκίνησε με το πέναλτι του Αζάρ. Τελείωσε με το πολύ ωραίο first time shot. Του Τάιο Αγωνίγη, ενδιάμεσα είχαμε γκολ των μεγάλων νεαρών αστέρων Χόιλουντ και Φουέντε, και κάπω έτσι περνάμε στην επόμενη φάση. Η Άντερλεχ σοκάρει, αποκλείει τη Σεβίλη, η Φέγενορ να απέκλεισε τη Μάτσεστερ United. Η Ιουβένου θα περάσει, η Βηγιαρεάλ θα περάσει και η Μαρσέη θα περάσει. Χαμό, κυρίε και κύριοι! Δεν το περίμενα αυτό. Αλλά έχουμε εκτό τη Σεβίλη, εκτό τη Μάτσεστερ United, με τη Φέγενορ και την Άντερλεχ να περνάνε αντίστοιχα. Είμαστε έτοιμοι για τον γύρο των 8. Είμαστε έτοιμοι για τα προημη του Europa League. Περιμένουμε την κλήρωση και θα παίξουμε το πρώτο μάτς των προημιτελικών σε αυτό το επεισόδιο. Πάμε λοιπόν τώρα στην Premier League που παίζουμε τη Manchester City. Αυτό το παιχνίδι που βλέπετε είναι το εκατοστό μας παιχνίδι ως προπονητής της ε, Nottingham Forest. Ήρθαμε εδώ πριν περίπου δύο χρόνια με σκοπό να πάρουμε την ομάδα αυτή, την ιστορική ομάδα τη Αγγλία, η οποία μόλι ανέβει κατηγορία και να την κρατήσουμε και μετά να χτίσουμε κάτι μεγάλο. Και σε λιγότερο από δύο σεζόν έχουμε πάρει ήδη ένα FA Cup. Είμαστε στου 8 μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και αυτή τη στιγμή, όχι απλά μπορούμε, αλλά ίσω είμαστε και φαβοροί για να πάμε στο top 4. Όχι μόνο αυτά, αλλά ανοίγουμε και το σκορ σε αυτό το ιστορικό παιχνίδι μέσα στην έδρα τη Manchester City. Ο Τάιου Αγωνίκη σκοράρει κάθε φορά που βλέπω τον Ιγυριανό να βάζει γκολφέτο. Χαίρομαι γιατί ο τραυματισμό αυτό στην αρχή τη χρονιά τον είχε επηρεάσει αρκετά. Του έχει μειώσει πολύ τα στατιστικά. Ο Τάιγο εδώ βάζει ένα πάρα πολύ όμορφο τέρμα και ανοίγει το σκορ για τη Νότιχαν Φόρεστ 1-0 μέσα στο Ιταχάντ. Πιέζουμε εδώ πέρα, δεν θα μπορέσουμε να κλέψουμε από τον Περνάτο Σίλβα. Ωραίο το να δούμε το Φόντεν και η μπάλα θα φτάσει στο Halland. μπάλα θα φτάσει στο Χάλαντ, προσπαθεί να κλείσει ο Ντάντσο και ο Χερμό. Ο Φόντεν κατάει, πάλι με τον Έλλην Χάλαντ. Χάλαντ πίσω για τον Τεμπρό είναι ξανά στα πόδια του Νορβηγού. Και είναι το 1-1. Έπεσε εκεί ο Χερμό ο Γατοτάκλι, είναι ένα ο Έλλην Χάλαντ. Κοιτάστε εδώ, δεν υπολογίζει καθόλου σωστά ο Ισπανό Στόπερ. Και ο Έλλιν ένα σπουδαίο σουτ. Ανοίγει το σκορ για τη City. 1-1 το σκορ. Και τώρα θα πάμε στο 2-1, όχι. Πανέμορφη προσπάθεια του Χάλαντ, αλλά το σουτ του Άλβαρε έχει απάντηση. Αγωνίγει, βάζει πλάτη, σηκώνει όμορφα. Ο, Paris ο Παρίσι θα προλάβει. Θα ακούν τον Παρίσι στο Βαρέλα. Ο Βαρέλα θα χάσει την μπαλά τη από τον Χάλαντ, ο οποίο κάνει τα πάντα σήμερα. Είναι εκπληκτικό ο Νορβηγό Στράικερ. Περνά το σύλλογα στον Κιούλιαν Άλβαρε. Πιέζει ο Παρίσι, αλλά υπάρχει χώρο εκεί πέρα. Κοιτάξτε, τι ωραία πάσα βγαίνει για τον το, το σουτ. Με του ψυχή και του ο Βέλγος Γυρίζει το σκόρ για τη City 2-1 στις καστερίες του πρώτου μέρους Και η Manchester την μπροστά στους οπαδούς της είναι ξανά Βασικά είναι για πρώτη φορά σε αυτό το παιχνίδι μπροστά στο σκόρ Κοιτάξτε τι δυνατό σου πιάνε ο De Bruyne με το δεξί Δεν άφησε πολλά περιθώρια στον Χέντερσον uh, Και έχουμε το 2-1 Πάμε τώρα στο δεύτερο εμίχρονο Με τον Gibbs White Από τη σέντρα του δεύτερου εμίχρονου πρώτη φάση στο match, η Νότιχαμ δεν ξέρω τι έχει πει, αλλά εδώ ο Γκίψ βλέπει την κίνηση του Φουέντε. Πανέμορφο το 2-2! Δεν ξέρω τι του είπαμε στο ημίχρονο. Δεν ξέρω τι του είπα ο προπονητή. Αλλά εδώ δουλεύει τέλεια. Κοιτάξτε, ο Γκίψου Γκάιτ παίρνει την μπάλα από τη σέντρα. Ψάχνει την κίνηση του Φουέντε. Σαν σχεδιασμένο φάνηκε αυτό. Ο Αλφόσο Φουέντε κόβει προ τα μέσα και μετά. Όχι απλά σκοράρει, αλλά με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Yeah. Το κάνει εξαιρετικά. Καρτάει η μπάλα τώρα προ τα πέρα στου πάντε. Yeah. Δεν μπορεί. Ο Καντσέλο τον κόβει. Τα πόδια του Φόντεν στα νύπαλα τώρα. Βρίσκει το Χάλαν αυτό με μία πίσω στον Κέβιν Ντεμπρόιν. Οι δύο σκόρε συνεργάζονται. Ρόδρυ yeah. στον Χάλαν για τον Γιούλιαν Αλβαρεσπίε. Θα το παρίσει πολύ ωραίο το κλέψιμο του Ιταλού. Η πάσα όμω Ακού για τον Τεμπρόιν, θα πάει να πιάσει το σου Πανέμορφα κόβει εδώ ο Βραζιλιάνο. Αγωνίγει τώρα, έχει φύγει ο Φουέντε. Τον έχει δύο αγωνίγια, να δούμε ο Φουέντε, ο οποίο ανοίγεται στα δεξιά. Το έχουμε ξαναπεί ότι είναι ένα σημείο που του αρέσει. Step over, μπαίνει μέσα Φουέντε. Πανέμορφη κίνηση, έχει φέρει την μπαλά στο αριστερό. Το σουτ παραλίγο. Να βάλει μπροστά του Νότιχαν Φόρε λίγο πριν τη λήξη. Πανέμορφη προσπάθεια από τον Αργεντίνο. Φουέντε, το σουύτε μπορεί τώρα, χερμόσω. Βρίσκεται εκεί ο Στόπερ. Αλλά ο Έντερσον, συγγνώμη, <laughs> <laughs> απαντάει. Λips white. Η Σέντρα για το Ναζάρ δοκάρι στο 90. Και ο Ρούμπεν από το Φουέντε δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το σύρριγμα ακούγεται. Και δευτερόλεπτα πριν το σφύριγμα θα μπορούσαμε να είχαμε κλέψει την νίκη με το, με το δοκάρι του Εντε Ναζάρ. 2-2. Είναι μια εμφάνιση που μα κάνει χαρούμενο, αλλά θα θέλαμε το κάτι παραπάνω. 2-2 πάντω στο μάθημα με τη City. Συνεχίζουμε δυναμικά τώρα στην Premier League παίζοντα με την Burnley, η οποία πολύ δυναμικά θα ανοίξει το σκορ νωρί. Πάμε να απαντήσουμε τώρα με τον ε, Αγωνί για να δούμε αν θα ξανασκοράρει ο Αγωνί σήμερα. Εννοείται, πολύ καλό επεισόδιο αυτό για τον Αγωνί και έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια. Αγωνί φεύγει μπροστά. Ανεβαίνει ο Μπρέρε τον Δία, τον βλέπει ο Χιλιανό. Μπορεί, μπορεί, 2-1 ανατροπή για την Ότχαμ. Μπρέρε τον Δία, πολύ ωραίο γκολ. Κολοτούπο, οκ. Okay. Μπράβο. 2-1. Πέναλτι τώρα έχουμε κερδίσει εδώ στο 35. 3-1. 3-1 με 2 γκολ του Αγωνίκη. Πολύ καλό το επεισόδιο σήμερα για τον Ιγυριανό Στράικερ. Και θα πάρουμε μια νίκη. Πολύ χαρούμενη ο Παδίδωση. Την ground. Νικάμε με 3-1 την πένελ και συνεχίζουμε πολύ καλά το σημερινό επεισόδιο. Πάμε όμω τώρα να. Αφού έχουμε κάνει τα αγωνιστικά μα, πάμε για μια πολύ μεγάλη απόφαση. Νομίζω ότι έχει έρθει πολύ μεγάλη στιγμή. Βλέπετε εδώ την Ακαδημία μα. Έχουμε μερικού νέου παίκτε όπω ο Κάι Γκρίφιν. Έχω στείλει δύο αποστολέ των σκάουτερ στην Ουαλία και στην Αγγλία. Ο Κάι Γκρίφιν είναι ο πρώτο που έρχεται από αυτέ τι νέε αποστολέ. Αλλά υπάρχει αυτό εδώ κύριο, ο ω 88 με 94 overall. Το potential, 69 overall το overall που έχει τώρα. Ένα πολύ σπουδαίο ταλέντο. Ένα σπουδαίο νέο Έλληνα παίκτη που τον είχαμε από τι πρώτες scouting αποστολέ μα στην ε, προηγούμενη σεζόν. Υπάρχει κοντά ένα χρόνο ολόκληρο τώρα στι Ακαδημίε και νομίζω ότι επιτέλου έχει έρθει η στιγμή. Είναι πολύ κοντά στα 70 overall και θα τον αδαμίψω με ένα senior team collab. Ο Ρέστη, παπά, καλώ όρισε. Γίνεται ο πρώτο μεγάλο παίκτη των Ακαδημίων μα, ο οποίο μπαίνει στην πρώτη ομάδα και σήμερα είναι στην αποστολή. Μαρσέι, Γάντερλεκτ, Βιαρεάλ, Ιουβέντου, Λιόν, Μπετή και Φέγενορτ, Νότι Φόρε είναι οι 8 ομάδε των πρώιμη τελικών στον κύριο Η Φέγενορτ, η ομάδα που απέκλεισε την μεγάλη Master United. Έρχεται σήμερα εδώ Βασικά, εμεί πάμε εκεί <γιλίως> για, να παίξουμε, για να παίξουμε, μαζί τη. Και σε αυτό το παιχνίδι στον πάγκο βρίσκεται ο τη Παπά. Ο νεαρό Έλληνα, ο πολύ μικρό νεαρό, σπουδαίο Έλληνα Χαφ, δεν θα δει όμω μια ναι, φανταστική κίνηση στο μάτ. Καθώ ένα παίκτη, ο οποίο λατρεύω στην πραγματικότητα και λατρεύω και στο FIFA. Αυτό εδώ, ο Μεξικανό, ο Χιμένεθ, ένα πολύ δυνατό striker. Επειδή υπάρχουν πολλοί έτσι strikers που. Ανοίγει το σκορ να πούμε εδώ πέρα, αλλά ναι. Επειδή υπάρχουν πολλοί strikers που μπορεί να φύγουν από την ομάδα μα το καλοκαίρι. Ο Αγωνίγη, ο Μπρέναντ Τζόνσον, ίσω ο Χόιλουν, δηλαδή δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Σαντέγκο έχει μένει την πάρα πολύ ψηλά στη λίστα μου για τι μεταγραφέ του καλοκαιριού. Θα ήθελα πολύ να τον φέρω εγώ στην ε, Premier League. Είναι και κάτι που πιστεύω ότι έχει πραγματικότητα, ίσω αργά ή γρήγορα συμβεί. Και εδώ, άμα θέλει να προβάρει τα κόκκινα του Νότχαμ, κάνει εξαιρετική ε, εμφάνιση. Εξαιρετικέ πρώτε εντυπώσει ανοίγονται στο σκορ. Χόιλουν χάνει μια μεγάλη ευκαιρία εδώ πέρα. Συνεχίζουμε να είμαστε πίσω στο σκορ. Σε μπάγιο όμω, πάσε για τον Αζάρ. Είναι καλή και ο Ντένα θα κάνει το 1-1. Στο 42. Ωραία η αστή του Σεμπάγιο και ο Αζάρ και αυτό κολοτούπ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τι κολοτούπε σήμερα. Είναι η μέρα τη κολοτούπα, δε, δεν, μπορώ να το καταλάβω. Αλλά εντένα Αζάρ και αυτό με τη σειρά του σκοράρει 1-1 και είμαστε ξανά με στο παιχνίδι. Ωραίο ο Αζάρ μετά την προσπάθεια του Παρίσι. Κοιτάξτε τι όμορφο ο Βέλγο έχει φέρει την μπάλα μπροστά. Εκείνο ο Χόιλουντ μόνο του. Αζάρ τον βλέπει. Ράσμου Σχόιλουντ, Ράσμου Σχόιλουντ 2-1. Ανατροπή στο ημίχρονο. Ο Χόιλουντ τρέχει προ τον παδού του Νότιχαμ. Και ο Αζάρ το προ αυτού. 2-1. Ανατρούγε, δεν είχαν φορέ. Περνάμε τώρα στο δεύτερο μήχρονο. Οπου ο Χέντερσον μαζεύει εύκολα αυτό το corner. Χέντερσον, ο Τίμπερ. Δεν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Αζάρ πρόλαβε. Εξαιρετικό ο Βέλγο σήμερα. Εννοείται MVP. Μπαλά πάει στον Μπέρναν Τζόνσον. Ο οποίο γεμίζει για το Φουέντε. Φουέντε εκεί σε αυτό το δεξιάκρο που ξέρουμε ότι το αρέσει. Θα σηκώσει την μπάλα. Πανέμορφη ενέργεια από τον Αργεντίνο. Φουέντε! Να το 3-1. Με ακόμα μια γκολάρα τον Φουέντε ο οποίο κάνει τον πανηγισμό του Χάλαντ εδώ πέρα. <laughs> Κοιτάξτε εδώ. Με το μητάκι σηκώνει την μπάλα. Υπέροχη ενέργεια. Υπέροχο γκολ. Μαγεία. Pure magic. Από τον Αλφόνσο Φουέντε. Μια μέση στιγμή. <laughs> Μα έχει χαρίσει πολλέ σήμερα. Αυτή είναι ακόμα μία. Αλλαγέ τώρα. Με τον νεορέστη παπά να περνάει θέση στου Και το keeps white θέση του Αζάρ. Ντεπούντο λοιπόν για τον παπά στο Europa League. Δεν έχουμε θέματα με τι δηλώσει. Όταν είσαι κάτω των ε, 19, μπορεί να σε δηλώνουμε να, να παίζει κατευθείαν στην αποστολή του Europa League από ό,τι θυμάμαι. Αλλά η επιστροφή του Gibbs White στο match και η πρώτη επαφή του Ορέστη Παπά δεν θα είναι ιδανική. Γαϊτή, όχι μένε. Έχει μεταλλεύεται ένα κενό στην άμυνα και κάνει το 3-2. Για να δούμε τώρα αν μπορεί να απαντήσει όμω η Νότια Καμφόρε. Έχουμε ακόμα το σκορ πρόκριση. Ακόμα θα φύγουμε με νίκη εκτό έδρα. Παρ' όλα αυτά, τα δύο γκολ διαφορά είναι σημαντικά. Μεγάλη προσπάθεια του Χόιλουντ, αλλά για ακόμα μια φορά λείπει αυτή δεν ξέρω, κοφτερή αποτελεσματικότητα από τον Δανό. Φουέντε τώρα, μόνο του Φουέντε. Κοιτάξτε τι ώρα έχει γυρίσει την μπάλα. Φουέντε μπορεί, Φουέντε όχι, όχι και ο Φουέντε. Ο Χάνκο θα μαζέψει, νομίζω ότι κάπου εδώ θα τελειώσει το match. 3-2. Θα μπορούσε να είναι 4-2, θα μπορούσε να είναι 5-2. Δυστυχώ θα είναι 3-2. Το σημαντικό όμω είναι ότι φεύγουμε τουλάχιστον με νίκη και στο επόμενο επεισόδιο πηγαίνουμε να δώσουμε τη μάχη για του 4 του Europa League. Λοιπόν, Περνάμε τώρα στο τελευταίο μα σημερινό επεισόδιο. Παίζουμε play highlights εναντίον τη Leeds. Είναι εκτό έδρα το παιχνίδι. Η ομάδα έρχεται με πολύ καλή διάθεση, μετα... μέσα από μια πολύ καλή ατμόσφαιρα. 3-2 εκτό έδρα. Ετοιμαζόμαστε για το match εναντίον τη ε... Feyenoord. Και από ό,τι φαίνεται, η EA ξέρει ότι τα πράγματα πάνε καλά και θέλει να μα το χαλάσει. Γιατί έδωσε αυτό εδώ το highlights η Leeds. Κυριολεκτικά ήταν σαν να απλά δώσω στον goal. Δηλαδή, τι θα μπορούσα να κάνω εγώ εδώ πέρα. Ο Ζορζίνιο ανοίγει το σκορ. Ένα μηδέν για τη Λίτση. Στη συνέχεια ο Μπρέρ Νοντία φέρνει την μπάλα μπροστά τη. Σηκώνει ο ρότο με το αριστερό. Πανέμορφο γκολ από το Χιλιανό. Θα ισοφαρίσει ο λογαριασμό τη Νότιχα Φόρεστ. Πάρα πολύ καλό το γκολ. Ένα-ένα. Περνάμε τώρα στο 80 με τον Ζορζίνιο να βρίσκει τον κεντρούτη για το σουτ. Δεν είναι καλό, αλλά ο Γκέλχαρτ με τι πολλέ κόντρε στα πολλά rebound θα είναι αυτό που θα βρει τελευταίο στην μπάλα. Θα κερδίσει τον Χέντερσον και 2-1. Για να δούμε τώρα αν μπορούμε να ισοφαρίσουμε στο τέλο με τον Αγωνίγη να παίρνει μπάλα από τον Μπέρ Νοντία. Αγωνίγη το σουτ σκοράρει ξανά ο Τάιβο. Γιατί είναι νότιχα Φόρες, δεν ξέρω αν θα, θα έχουμε και μια ευκαιρία να πάρουμε το match ή αν θα λήξει η σοπαλία. Αλλά νομίζω όχι, δεν θα μα δώσει άλλη ευκαιρία η EA. Το match θα λήξει η σοπαλία 2-2 για την uh, Naughty Φόρες Forest εναντίον τη Leeds εκτό έδρα. Καλή η σοπαλία αυτή. Δεν μα τρελαίνει, αλλά δεν είναι και ότι χειρότερο. Περνάμε τώρα, μια και ασχοληθήκαμε με τον Ορέστη Παπά και τον φέραμε στην πρώτη ομάδα. Να δούμε αν μπορούμε να βρούμε τον επόμενο rest, Παπά. Έχουμε δύο αποστολέ όπω έχω πει στην Αγγλία και στην Ουαλία. Uh, Αρκετά καλά scouting uh, reports μπορώ να πω και οι ακαδημίε μα μοιάζουν πολύ ζουμέρε και ωραίε. Όπω και να έχει, αυτό είναι το επεισόδιο για σήμερα, παιδιά. Και βλέπετε πώ έχει διαμορφωθεί ο πίνακα τη Premier League μετά τα σημερινά μάτσα. Η Νότια Χαμφόρε είναι στην τέταρτη θέση με μάτσα λιγότερο από την Arsenal, παρόλα αυτά στο συν 7. Είμαστε στην τέταρτη θέση με μάτσα λιγότερο από την Liverpool, παρόλα αυτά μόνο στο μείον 4 με νίκη στο έξτρα παιχνίδι που έχουμε μπορούμε να πάμε στο μείον 1 από την τρίτη θέση. Μαθηματικά διεκδικούμε και το πρωτάθλημα. Αλλά εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι δεν θα γίνει. Η μάχη φαίνεται να παιχτεί μεταξύ Chelsea και City. Είναι αρκετά ξεκάθαρο. Αυτό περιμένουμε να δούμε πια τι δύο μεγάλε ομάδε θα στεφτεί πρωταθλήτρια στο τέλο τη σεζόν. Αλλά εμεί πρέπει να προσπαθήσουμε για να χάσουμε το top 4. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον ότι πάμε για Champions League. Νομίζω ότι το top 4 είναι πολύ attainable στόχο. Το έχω πει σε ένα post στο community από του καναλιού, το λέω και εδώ. Ξεκινήστε από τώρα το μεταναστευτικό σχεδιασμό για το χρόνο γιατί θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περιμένω πάρα πολύ τι προτάσει σα. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλε τι Ευχαριστώ πάρα πολύ που το βίντεο. Τα λέμε πάρα, πάρα πολύ σύντομα με πολλά άλλα πράγματα πέρα από FIFA. Αυτά από μένα. Να είστε καλά. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Σπάστε το like, πείτε, subscribe και όπω πάντα. Γεια σα.